Επικουρικά και εφάπαξ των ταμείων πάνε στο ΙΚΑ. Ρωτάω τον εκπρόσωπο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Αλέξανδρο Μητρόπουλο. Αυτό είναι διαρκής μηχανισμός μείωσης συντάξεων, όπως λέτε εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ, και που φοβάστε, ή ο Βρούτσης λέει εγώ τα εντάσσω όλα στο ΙΚΑ για να έχω λιγότερα λειτουργικά έξοδα? Τι απαντάμε στον κόσμο, αγαπητέ κύριε καθηγητά? Απαντάμε, γέμεσο Γιώργο, ότι θα ήμουν στη σκληρότερη φάση του ασφαλιστικού. Την είχαν προαναγγείλει και οι συνεργάτες σου εκεί, την είχα γράψει και εγώ στα βιβλία μου από το 10. Πάμε λοιπόν σε ένα μέτωπο όπου το κράτος θα εγγυάται μόνο τη βασική σύνταξη από 1 του 2015. Μάλιστα. Δεν θα εγγυάται το ΕΚΑΣ, δεν θα εγγυάται το ΕΦΑΠΑΞ, δεν θα εγγυάται τις επικουρικές, δεν θα εγγυάται τα περισσότερα κοινωνικά επιδόματα. Στα πλαίσια αυτά είχε συμφωνηθεί μια διοικητική ενοποίηση όλων αυτών, αλλά με δεδομένο ότι το ΕΤΕΑ με το νόμο 4052 είχε ιδρυθεί και γι' αυτό υπερηφανευόταν ως το μεγάλο ταμείο των επικουρικών, και τώρα το καταργεί. Μάλιστα. Και το εντάσσει στο Ταμείο Κύριας Σύνταξης, φαίνεται ότι οι δεσμεύσεις των Παρισίων και κυρίως η τελευταία πιστωτική γραμμή επιτάχυνε ραγδαίες, σκληρές, περιοριστικές μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό. Μία τελεία εδώ. Ένα λεπτό, κύριε καθηγητά. Κύριε Μητρόπουλε. Κύριε Μητρόπουλε, θέλω. Να πω και αυτό. Ναι. Συνιστώ ψυχραιμία στους συνταξιούχους μας. Οι αλλαγές θα είναι σκληρές. Πρέπει να καταλάβουν τι έχει συμβεί και βεβαίως η κυβέρνηση δεν πρέπει να τολμήσει να οδηγήσει σε κράκτα ταμεία. Λοιπόν, ερώτημα, κύριε καθηγητά. Κύριε Μητρόπουλε, πάω το θέμα κατευθείαν στο επίκεντρο. Ρωτώ, ένας που σήμερα, και το θέτω και στον κύριο Ρωμανιά και στον Γιάννη Τσοπασί που θα τον δούμε σε λίγο, τα έχει γράψει στα επίκαιρα ο κύριος Κοροναίος, γιατί είχε και τον κύριο Ρωμανιά και τον Μητρόπουλο και τον Τσοπασί επανειλημμένα. Ρωτώ λοιπόν, ένας που σήμερα παίρνει κύρια σύνταξη, παίρνει την επικουρική του, και ένας που είναι να πάρει το εφάπαξ, όλα αυτά μπαίνουν σε μια διελκυστίνδα μειώσεων, μπαίνουν πάνω σε μια προκρούστια κλίνη, ή αυτός που τώρα παίρνει 1.200 ευρώ θα συνεχίσει και του χρόνου να παίρνει αυτά τα χρήματα? Αυτό ρωτάει καταρχήν ο Έλληνας πολίτης, κύριε Μητρόπουλε. Και μόνο το γεγονός ότι από 1η-1η-15 στις μεν επικουρικές θα υπάρχει μηδενική εγγύηση του κράτους. Δηλαδή δεν θα δίνει τίποτε. Άρα εντός του 15 θα έχουμε μεγάλες μειώσεις στις επικουρικές, στις δε κύριες. Η ρήτρα εγγύησης μόνο του βασικού κομματιού θα μας οδηγήσει σε μεγάλες περικοπές εντός του 15 και των κυρίων συντάξεων. Αυτά τα οποία προαναγγέλει ο κύριος Υπουργός και μέχρι πρότινος διέψευδε και μιλούσε για κασάνδρες, επιταχύνουν την εφαρμογή των σκληρών αυτών ρητρών και για τις επικουρικές και για τις κύριες συντάξεις. Κύριε Ρωμανιά, το ερώτημα που θέτει ο κόσμος αυτή την ώρα είναι: παίρνω την κύρια σύνταξη, παίρνω μια επικουρική, παίρνω και οτιδήποτε άλλο, τα μερίσματα κλπ. Κλπ. Αυτό το οικοδόμημα που έχει φτιαχτεί μέχρι τώρα πάει σε μια διαρκή μείωση, όπως λέει ο καθηγητής, ή βλέποντας και κάνοντας εξάμηνο ανά εξάμηνο, τρίμηνο ανά τρίμηνο, θα κάνουν λογαριασμό τα ταμεία και θα λένε: Ρωμανιά, πόσο παίρνεις, κύριε Ρωμανιά? 1.200, τον άλλο μήνα δεν παίρνεις 1.200, παίρνεις 1.100. Ή αν πάνε καλά τα πράγματα, θα πάρεις κάτι παραπάνω. Πού οδηγούμαστε για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει ένταξη στο ΙΚΑ επικουρικών και εφάπαξ? Και δεν ξέρουμε αν είναι όλα τα εφάπαξ, κύριε Ρωμανιά. Δηλαδή το εφάπαξ που παίρνει ένας ναυτικός ή ένας άλλος ο οποίος είναι σε άλλο ταμείο, θα μπει στο ΙΚΑ, θα αποφασίζει ο διοικητής του ΙΚΑ? Πώς το είδατε αυτό το πράγμα? Των ναυτικών εξαιρούνται, Γιώργο. Ναι, ναι. Των ναυτικών εξαιρούνται. Των ναυτικών εξαιρούνται. Άρα οι ναυτικοί απ' έξω. Πάμε. Ελάτε, λοιπόν, κύριε Ρωμανιά. Κοίτα. Είναι σωστή παρατήρηση του κύριου Μητρόπουλου. Ναι. Το πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά. Ακούστε να δείτε. Δεν είναι τυχαίο τώρα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε το χαρτί. Κύριε Παντελή, ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε το χαρτί. Άρα, Παναγιώτη μου, πήρε το χαρτί ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι δημοσιογραφική επιτυχία. Να σου πω, είναι μπράβο στην Αυγή. Μπράβο στην Αυγή. Έχει μια συγκλονιστική επιτυχία, γιατί έχει το ασφαλιστικό, το οποίο λέγατε όλοι και λέγαμε και λοιπά. Αλλά έχω να πω το εξής. Εμένα το μυαλό μου πάει και στο πονηρό.
Ελάτε να δείτε τώρα που λέτε ότι θα κυβερνήσετε, τι θα κάνετε με αυτά τα οποία τώρα προσυπογράφουμε με την κυβέρνηση. Ελάτε κύριε Ρωμανιά και απαντάτε μετά κύριε Μητρόπουλε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα η συνέντευξη που δίνει ο Υπουργός σήμερα για μια ακόμα φορά θολώνει τα νερά. Γιατί? Ένταξη των επικουρικών στο ΙΚΑ σημαίνει κατάργηση των επικουρικών. Αυτό σημαίνει. Μάλιστα. Η επικουρική σύνταξη έχει μια αυτοτέλεια. Μάλιστα. Χρηματοδοτική και παροχών. Μάλιστα. Έρχεται λοιπόν και μας λέει ότι καταργείται αυτή η αυτοτέλεια. Μάλιστα. Δεν μπορεί να μπει το επικουρικό στο ΙΚΑ. Θα μας δώσει την καραμέλα. Μάλιστα. Όταν εμένα με βάλει στο ΙΚΑ. Θα μας δώσει την καραμέλα. Σημαίνει μείωση. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Δεν θέλω πολιτικά σχόλια. Θα σου απαντήσω σε αυτό. Γιώργο, ένα λεπτό. Η κοινή γνώμη σας εκτιμάει, σας σέβεται και σας αγαπάει και σας βγάζει το καπέλο, όχι γιατί ο ένας είναι ΣΥΡΙΖΑ, ο άλλος είναι ΑΝΕΛ, ο άλλος είναι με τον παπά της ενορίας και ο άλλος κάνει εμφιέλιο. Λοιπόν, εδώ... Σας βγάζει το καπέλο γιατί είστε έγκριτοι. Θέλω λοιπόν εδώ, με απόλυτη εγκυρότητα, ο Γιώργος Ρωμανιάς να μου εξηγήσει εμένα στο δημοσιογράφο. Η ένταξη του εφάπαξ και του επικουρικού στο ΙΚΑ θα μειώσει τις συντάξεις. Αν με αφήσεις να το εξηγήσω. Ναι, αλλά μου άρχισες πολιτικά πρώτα, Γιώργο με μου. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Πες μου την απάντηση που θέλω. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Και σε αγαπώ πολύ, έλα. Θα σου πω το εξής. Έλα, Γιώργο μου. Ποτέ εγώ όταν μιλώ για συνταξιοδοτικά δεν κάνω καμία σχέση με οποιοδήποτε κόμμα. Σαφής. Τελείωσε. Σαφής. Μιλώ πάντοτε με την αδυναμία που έχω απέναντι στην κοινωνική ασφάλεια. Άρα λοιπόν που πάμε, Γιώργο. Ξέρω λοιπόν και θα σου πω το εξής. Έλα. Η κατάργηση των επικουρικών ναι. δεν έχει καμία σχέση με την Τρόικα. Μάλιστα. Είναι μια διαχρονική επιδίωξη. Πολλές κυβερνήσεις και προσωπικά έχω αντιμετωπίσει τρεις υπουργούς ναι. που θέλανε να καταργήσουν την επικουρική. Μάλιστα. Αντιστάθηκαν εκείνοι που έπρεπε τότε να αντισταθούν, κυρίως τότε η ΓΕΣΕ, ναι. τότε όχι σημερινή, ναι, ναι. τότε η ΓΕΣΕ, ναι. και δεν καταργήθηκαν οι επικουρικές. Έρχομαι λοιπόν τώρα μια νέα φάση ναι. που χρησιμοποιούν την Τρόικα για να εφαρμόσουν τη διαχρονική πολιτική της κατάργησης των επικουρικών. Τελειώνει η εκπομπή. Αυτό λοιπόν σημαίνει. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι όσοι παίρνουν επικουρική σύνταξη, που ήδη την έχουν νιώσει να έχει μειωθεί στο μισό, ναι. θα τη χάσουν όλος καιρός. Θα μας δώσουν την καραμέλα, που την έχουν πει επανειλημμένως αυτή την καραμέλα, ότι θα ενσωματωθεί η επικουρική στην κύρια. Εγώ λέω ψεύδος, δεν θα ενσωματωθεί τίποτα. Οι επικουρικές συντάξεις θα χαθούν όλος καιρός. Το υπόλοιπο μισό που έχει μείνει ναι. θα χαθεί και αυτό. Και δεν είναι απορίας άξιων γιατί, και θα την πω αυτή την πληροφορία ναι, που ναι, έχω ναι, τώρα εδώ, ναι. από τον περασμένο Σεπτέμβριο μέχρι τώρα, στο ΕΤΕΑ, το μεγάλο επικουρικό, έχουν σταματήσει να βγάζουν επικουρικές συντάξεις. Για ποιο λόγο, κύριε Ρωμανιά? Διότι σήμερα έχει 150 εκατομμύρια ευρώ έλλειμμα, ναι. και ο λογαριασμός που έχουν κάνει δείχνει ότι αν εξακολουθήσουν να βγάζουν επικουρικές μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου θα πάει στα 470 εκατομμύρια ναι. και για να μην πάει λοιπόν εκεί δεν βγαίνουν επικουρικές συντάξεις. Και για να μην τολμήσει κανείς να με διαψεύσει ναι. τους προκαλώ να μου πούν από την 1η Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερα πόσες επικουρικές συντάξεις έχουν εκδοθεί. Μάλιστα. Μισό λεπτό. Μάθα, έχουμε πάρα πολλά ερωτήματα. Πολλά ερωτήματα από τον κόσμο που ρωτάει τα πώς και τα γιατί. Καταλαβαίνετε ότι εμένα το δικό μου ερώτημα πάει πού. Είναι λειτουργική η ενοποίηση ή πραγματική, αυτό που λέει ουσιαστική. Ή πίσω από αυτή την ιστορία πάρε την κύρια και αν έχει το ταμείο σου η επικουρική θα σου όχι, δώσει. Όχι, δεν είναι αν έχει το ταμείο σου. Καταργείται το ταμείο, καταργείται μάλιστα, η επικουρική, πώς το λένε. Είστε βέβαιος γι' αυτό. 100%. Πάμε στον κύριο Καλάβη και μετά σου πασχελάτε. Έχω εδώ ένα πίνακα του ΕΤΕΑ. 333 ευρώ έπαιρνε κάποιος μια επικουρική, παίρνει 195 ευρώ. Ακριβώς. Μέσα σε τρία χρόνια. Μάλιστα. Η κατάργηση της επικουρικής είναι μεθοδευμένη. Δείτε. Αφού κακοδικήσαμε τα ταμεία, αφού φάγαμε 13 δις από το PSI, τη μεγάλη ζημιά λίγο την υπέστησε. Δείτε. Λοιπόν, κύριε Καλάκο, 333. Να εξηγήσουμε λοιπόν ναι. τι βλέπουμε ήταν εδώ. Πριν τις μειώσεις μια επικουρική σύνταξη με 35 χρόνια δουλειάς, 333 ευρώ. Και από 1η-9η άρχισαν και οι μειώσεις. Και πήγε 195. 195 είχε ευρώ. Πληρώσει για τα 333 ευρώ. Είναι του δημοσίου πληρωμένα, είναι ασφαλισμένα. Μάλιστα. Είναι πληρωμένα κατά 35 χρόνια. Κύριε Σοπασί, πολλά τα ερωτήματα του κόσμου. Να σας πάρα πω λίγο, πολλά. Λίγο τι λέει έλα, ο κόσμος. Έλα, λοιπόν, έλα. Αυτή η ενοποίηση, περιβόητη ενοποίηση ναι. αυτών των ταμείων, είναι για το καλό τους. Δηλαδή, θα δουν κάτι καλύτερο. Όχι, χειρότερο θα δουν, κύριε Ρωμανιά, το να βγαίνουν πιο γρήγορα οι συντάξεις. Θα δουν άλλες διαφορές θετικές. Όχι, δεν αστειεύομαι. Εγώ ρωτώ αυτό που λέω. Πάνε να περιορίσουν τις δαπάνες των ταμείων και του προϋπολογισμού. Πάμε λοιπόν να δούμε τα αρνητικά της ιστορίας. Έφαγαν τα χρήματα στο PSI και δεν μπορούν να τα αναπληρώσουν. Μισό. Κύριε, μήπως πάμε πλέον σε ένα ενιαίο ταμείο, σε ένα σούπερ ταμείο γίγαντα που θα είναι
το ΙΚΑ και ένα ταμείο ΟΓΑ για τους αγρότες και εκεί ενταχθεί όλος ο κόσμος. Τι λέει ο Γιάννης Σουσοβασίς από Θεσσαλονίκη. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Θα χάσω τα χρήματα μου, Γιώργο. Ναι. Γιώργο, αυτό θα γίνει, ναι. Αλλά ενώ καταργούνται επί της ουσίας οι απονομές και οι επικουρικές συντάξεις, δεν μας αναφέρουν το 8% θα εξακολουθούμε να το πληρώνουμε σε μηνιαία βάση. Γιατί ενώ έχουν μειωθεί οι επικουρικές, ναι. Εξακολουθούν οι εργαζόμενοι να πληρώνουν ακριβώς το ποσοστό που πλήρωναν όταν έπαιρναν τα 353 που έδειξε ο κύριος Γαλάκος. Εδώ θα πρέπει να ερωτηθούν, θα συνεχίσουμε να πληρώνουμε αυτό το 8% και δεν θα παίρνουμε συντάξεις, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί χιλιάδες. Αντιλαμβάνεστε. Σε κάθε περίπτωση, ναι. Συμφωνώ με τον Γιώργο τον Ρωμανιά ότι οι επικουρικές συντάξεις σε λίγο θα μπουν σε κάδρο όπως μπήκε. Μάλιστα. Το δώρο. Ακούστε. Και το επίδομα αδείας. Ακούστε, διαβάζω εδώ και λέει, θα ενοποιηθούν οι κομβικές διαχειριστικές λειτουργίες όλων ανεξαιρέτως των ταμείων σε ενιαίους ισχυρούς μηχανισμούς. Δεύτερον, θα υπάρξει ένας ενιαίος μηχανισμός ίσπραξης εισφορών και ένα κέντρο απονομής συντάξεων, το έχετε προαναγγείλει όλοι σας αυτό. Και τρίτον, έως το Μάρτιο του 2015 όλα τα λογιστήρια των ταμείων θα είναι μεταξύ τους συνδεδεμένα. Ξέρετε τι μου λέει εμένα αυτό, με τις ελάχιστες γνώσεις που έχω έναντι ημών που γνωρίζετε πολλά, ότι πάμε σε ένα ταμείο, μία σύνταξη, μία εισφορά, ενιαίο κέντρο απονομής συντάξεων. Είναι αυτό, κύριε Μητρόπουλε? Γιώργο, στην εκπομπή σου ο κύριος Υπουργός είχε μιλήσει για ενοποίηση ταμείων και μία σύνταξη. Μάλιστα. Αυτό που κάνει, το είπε και ο κύριος Ρωμανιάς και ο κύριος Μπασούσαρο, ο κύριος Καλάκος, που κάνει, ναι. Σπουδαία δουλειά στο ταμείο του. Ναι. Τι κάνει? Καταργεί ολόκληρο πυλώνα. Καταργεί τον πυλώνα της επικούρησης. Αυτό είναι που μας ανησυχεί εμάς σήμερα, διότι είναι νέο στοιχείο στη συνέντευξη στην καθημερινή του κυρίου Υπουργού. Μέχρι τώρα η διοικητική αυτή ενοποίηση, ναι. Αφορούσε ομοειδή ταμεία. Τώρα δια της καταργήσεως των επικουρικών ταμείων, δια της καταργήσεως των εφάπαξ και των Μπρονίας, καταργεί τους κεντρικούς πυλώνας άλλων κλάδων, ναι. Πέραν της κυρίας σύνταξης. Άρα μας ανησυχεί πολύ. Θεωρώ ότι δεν μπορεί να περάσει αυτό, πέραν του ότι είναι αντισυνταγματική, Γεώργο, όλη αυτή η κατάργηση ολόκληρου πυλώνα που προστατεύεται από το Σύνταγμα και την εθνική νομοθεσία και από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Υπ' αυτήν την έννοια πάμε σε ένα δύσκολο πεδίο εξέλιξης για τα κυρία και ασφαλιστικά ταμεία, τα επικούρησης, και βεβαίως εδώ πάντα, όπως λέω, συνιστώ ψυχραιμία. Μάλιστα, να το τώρα παρακολουθήσουμε, διότι αυτά τα οποία επικαλεί το Υπουργός είναι νέα, είναι σκληρά, είναι σκληρές εξελίξεις. Θα το ρωτήσω για το μέλλον των επικουρικών. Θα το ρωτήσω εφαπών σε λίγο. Και βέβαια, κλείνοντας, κύριε Μητρόπουλε, θέλω μια απάντηση σε ένα πολιτικό ερώτημα. Σήμερα, ασφαλώς, εσείς από νωρίς παίρνετε τις εφημερίδες. Άλλωστε, με τον κύριο Τσίπρα έχετε καθημερινή επικοινωνία. Κορυφαίος συνεργάτης του είστε. Λέει ο Δημήτρης ο Αβραμόπουλος, κύριε Μητρόπουλε, κυβέρνηση συνεργασίας Νουδού ΣΥΡΙΖΑ, ο λαός αποφασίζει. Θέλω σχόλιο. Γιώργο, ο στόχος είναι η αυτοδυναμία, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, το ευρύ κοινωνικό μέτωπο και βεβαίως η αλλαγή αυτών που σχολιάζουμε τώρα. Όταν προωθεί η κυβέρνηση στο παραπέντε, Γιώργο, αυτές τις απορριθμίσεις της συντάξης, σε τι συνεργασία μπορεί να προσδοκά και μάλιστα προεκλογών. Υπ' αυτή την έννοια και ο πρόεδρος μας και εμείς επιμένουμε νοπή εντολή και βεβαίως συνεννόηση μετά στην καταγγελία του μνημονίου, στο αίτημα για διαγραφής χρέους, για την υπέρβαση της τραγωδίας που έχει πιάσει τους Έλληνες. Αυτή είναι η δική μας στάση, δεν αλλάζει και δεν αλλάζει πρώτων εκλογών. Είστε απόλυτα σαφείς και βέβαια σε λίγο θα έχω τον Υπουργό Εργασίας, σε λίγα λεπτά, γιατί πετάει για Βερολίνο. Θέλω να πάω στον κύριο Παντελή να μου εξηγήσει μέχρι πότε αυτοί οι οποίοι, και ευχαριστώ τον Αλέξη τον Μητρόπουλο, τον ευχαριστώ θερμά για τις...